Ο έντονος προβληματισμός για το άλυτο κτηριολογικό πρόβλημα του δικαστικού Μεγάλου Βόλου επισκίασε την αισιοδοξία του νομικού κόσμου για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Ο επίσημος αγιασμός τελέστηκε σήμερα το πρωί από τον Μητροπολίτη Δημητριάδο Συγνάτιο, παρουσία των προϊσταμένων του Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας και του Ειρηνοδικείου Βόλου, καθώς επίσης και δεκάδων μελών του τοπικού δικηγορικού συλλόγου, όπως και μελών του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων. Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη μείωση των μελών του συλλόγου που εκπροσωπεί κατά 32 άτομα σε σχέση με τον περισσινό αγιασμό και υπενθύμησε ότι ο νομικός κόσμος της περιοχής αναμένει την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επίλυση του οξύτατου κτηριακού προβλήματος στο τοπικό πρωτοδικείο. Πετύχαμε τη δέσμευση, τονίζω, του Υπουργού, του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι θα εντάξει στο πρόγραμμα του Υπουργείου την κατασκευή νέου δικαστικού μεγάλου. Πετύχαμε την παράλληλη δέσμευση ότι θα τρέξει το θέμα της άμεσης μεταφοράς υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου σε νέο κτίριο το οποίο θα εξελιχθεί με διαγωνισμό. Περιμένουμε λοιπόν την υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών. Αλλιώς, αν δεν υλοποιηθούν, θα είμαστε υποχρεωμένοι με λύπη μας να προβούμε σε καταγγελία ότι εδώ θα πρόκειται για μια ακόμα κοροϊδία πολιτικών που αφορά τον νομικό κόσμο και θα αφορά βεβαίως και όλη την πολιτική, τους πολίτες της πόλης αυτής, της μεγάλης πόλης αυτής. Ανάλογο προβληματισμό εξέφρασε και η πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων. Η απόψη του συλλόγου μας είναι ότι εάν γίνει προτεραιοποίηση και χαρακτηρισμός χώρου νέου δικαστικού μεγάλου, δεν διαμεριζόμαστε σε χίλια κομμάτια. Πρέπει να αναγνωριστεί η ανάγκη, η οποία από το Υπουργείο φαίνεται ότι δεν έχει γίνει κατανοητή, παρόλες τις προσπάθειες και παρόλες τις μεταβιβάσεις μεγάλων από υπουργό σε υπουργό. Οι δικαστές, οι δικηγόροι και οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Πρωτοδικείο Βόλου ξεκινούν το νέο δικαστικό έτος γνωρίζοντας ότι τους περιμένει τεράστιος όγκος δουλειάς μετά τις πολύμινες κινητοποίησεις των δικηγόρων που εκτός των άλλων οδήγησαν σε ελεύθερη πτώση τα έσοδα του κλάδου.